Πολλοί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζήτησαν την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους στην Βουλή, προκειμένου βέβαια να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία της χώρας, λόγω βέβαια και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί ελαίου κορονοϊού. Είναι βέβαια γιατροί νοσηλευτές. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης, ο βουλευτής Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από τη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας όθησε προκειμένου να πάρετε αυτή την απόφαση. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν ο πρώτος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θέλησε να αφήσει λίγο στην άκρη τα καθήκοντά του στην Ολομέλεια προκειμένου να βοηθήσει στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λάρισα, σωστά? Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό έγινε, όπως είπατε, η κίνησή μου αφορούσε την προηγούμενη Τρίτη με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει, διότι κατέχω και τη θέση του Αντιπροέδρου, ενός από τους 8 Αντιπροέδρους της Βουλής, και θα έπρεπε φυσικά να έχω και τη σχετική διαπίστευση από τον Πρόεδρο. Όμως, στο βασικό που με ρωτήσατε, θεωρώ επιβεβλημένη και θεώρησα επιβεβλημένη απόφαση λόγω και της διαρκούς επιδείνωσης της κατάστασης στη χώρα μας και για την οποία το κόμμα μας, να θυμίσω, απίφθινε κάλεσμα πριν λίγες μέρες μάχες προς τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν, ταυτόχρονα φυσικά με την αγωνιστική διεκδίκηση και πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να παρθούν μέτρα έστω και τώρα, όλα δηλαδή τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Και σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίθηκα και ως γιατρός του ΕΣΥ, πνευμονολόγος, σε μια περιοχή, βεβαίως στην πόλη μου, στη Λάρισα, στη Θεσσαλία γενικότερα αν θέλετε, που η κατάσταση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε, ακριβώς αυτό θέλω να σας είναι ρωτήσω. Αρκετά επιβαρημένη. Η κατάσταση πώς είναι στην περιοχή σας, στην πόλη σας, ήσασταν και αυτοδιοικητικός, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχετε και μια επιτυχημένη πορεία. Εντάξει, έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο, υποψήφιο δήμαρχο με την λαϊκή συσπήρωση, με τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματο τα προηγούμενα χρόνια, έω το 12 δηλαδή, 14. Από το 12 και μετά είμαι πλέον με χρέο του κόμματο φυσικά στα καθήκοντα αυτά τα. Και βλέπουμε και μια χαρακτηριστική εικόνα αυτή τη στιγμή. Μια χαρακτηριστική εικόνα με αυτοκίνητα, με ουρές αυτοκινήτων και με οδηγούς μέσα που περιμένουν εκεί στη Λάρισα να πραγματοποιήσουν αυτά τα rapid test για τον κορονοϊό. Ναι, είναι μια διαδικασία που μέσω του ΙΟΔΗ που επιλέχθηκε και αυτός ο τρόπος, να το πω έτσι, προκειμένου να γίνει μια επιδημιολογική καταγραφή του ενός μέρους του πληθυσμού προφανώς στην πόλη μας, διότι έχει επιβαρυνθεί. Αν βλέπετε και τα στοιχεία, είμαστε βεβαίως και μια μεγάλη πόλη, αλλά είμαστε τρίτη, τέταρτη σε επίπεδο κρουσμάτων. Τα νοσοκομεία από την άλλη μεριά, και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας, αλλά και το Πανεπιστημιακό, οι μονάδες τους, τα κρεβάτια δηλαδή στις μονάδες ιατρικής θεραπείας είναι καλυμμένα, κατηλημμένα μάλλον από αρρώστους, όπως επίσης και όποιες κλινικές έχουν μετατραπεί ή έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν ή έχουν μετατραπεί άλλες κλινικές, κλινικές COVID. Γενικά η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι πολύ επιβαρημένη και βέβαια οι συνάδελφοι υγειονομικοί, γιατροί, νοσηλευτές, όλο το προσωπικό στα νοσοκομεία, απέναντι στις αντιξοότητες, δίνουν πραγματικά μια τιτάνια μάχη. Κύριε Λαμπρούλη, να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αλλά και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυξημένες αυτή τη περίοδο. Τι πρέπει να γίνει για να μην πάμε σε ένα τρίτο lockdown? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει καταρχήν είναι να παρθούν όλα τα μέτρα πρόληψης. Αυτά που από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, ως κόμμα ζητούσαμε με τεπιτάσεις από την κυβέρνηση και τα βάζαμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, από τη μία μεριά έλεγχη, ενώ με τεστ και τα λοιπά των εργασιακών χώρων, αλλά και μια σειρά από μέτρα που αφορούν πρώτον τον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας, μαζικές προσλήψεις προσωπικού, και δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία, αφορά και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία εκεί, από εκεί, να το πω έτσι, θα
λειτουργήσει και το κομμάτι της πρόληψης. Κατ' επέκταση, ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας, αύξηση των περιβατιών των μονάδων εντατικής θεραπείας στη χώρα μας. Και φυσικά η επίτευξη του ιδιωτικού τομέα. Και όταν λέμε επίτευξη, εννοούμε επίτευξη. Όχι αυτά τα παζάρια που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη μεριά, μέτρα που θα αποσυμφορήσουν το συγχρονισμό του κόσμου, του λαού μας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα, όπου βλέπετε στηβάζονται σαν σαρδέλες, ειδικά στα μεγάλα, δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και από εκεί και πέρα, μέτρα έλεγχη στους εργασιακούς χώρους όπου συγχρονίζονται πολλοί εργαζόμενοι, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, φυσικά. Κύριε Λαμπρούλη, βέβαια, η κυβέρνηση, ενώ έχει το περιθώριο να πάρει μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, μεταξύ των δύο φάσεων της πανδημίας, έχει τεράστιες ευθύνες που δεν πήρε αυτά τα μέτρα. Και μάλιστα είναι και καταγεγραμμένο πλέον και το λένε και οι ίδιοι, άσχετα αν δεν το παραδέχονται, οι υπουργοί, η κυβέρνηση, ότι στην ουσία κάναν κουρελόχαρτο, κατέστησαν κουρελόχαρτα σε πολλές περιπτώσεις τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρότειναν οι επιστήμονες. Και μιλάω για τον τουρισμό, μιλάω για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν και η περίφημη ατομική ευθύνη που εγκαλούν συνεχώς τον κόσμο και στην πρώτη φάση αλλά και τώρα προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τον κόσμο, γίνεται ακριβώς για να η ίδια η κυβέρνηση να αποποιηθεί των όποιων ευθυνών έχει. Κατά τη γνώμη μας, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Κύριε Λαμπρούλη, τι δεν μετρήθηκε, υπάρχει μία παράμετρος που δεν συνυπολογίστηκε πιθανότατα, είναι μόνο η επιθετικότητα του ιού που μας οδήγησε μέχρι εδώ? Κοιτάξτε, ο ιός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κάνει τη δουλειά του. Το ζήτημα είναι πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Και γνωρίζοντας τουλάχιστον μετά τους πρώτους μήνες, γιατί ήταν ένας άγνωστος ιός, δεν ήξερες τη συμπεριφορά του και σε επίπεδο όχι μόνο χώρας, της Ελλάδας δηλαδή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την επιστήμη, από τους επιστήμονες και οι υποδείξεις τους, και οι εισηγήσεις τους, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση τη δική μας και προφανώς και στα άλλα κράτη. Και αυτό που προείχε είναι ποιο? Η πρόληψη. Το πώς δηλαδή θα περιορίσεις. Δεν είναι μόνο τα μέτρα τα περιοριστικά στην κίνηση, στον συγχρονισμό κτλ. Η μάσκα που λέμε, όλα αυτά. Αλλά δείτε για παράδειγμα και στα σχολεία. Την ώρα που γινόταν όλο αυτό με την πανδημία, η κυβέρνηση περνούσε μέτρο μέσα στο καλοκαίρι για αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις στα 27 άτομα. Όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πέρα από τη μάσκα απαιτείται και μικρότερος αριθμός ανατάξεων μαθητών προκειμένου να επιτηρούνται οι αποστάσεις που λέμε. Κύριε Λαμπρούλη, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια περιοχή στην χώρα μας που δεν στέκεται μόνο στις κεντρικές οδηγίες αλλά εξελίσσει έτσι από μόνη της την όλη διαδικασία. Όταν λέτε την όλη διαδικασία, ποια διαδικασία? Την όλη διαδικασία της διαχείρισης των κρουσμάτων. Αν ενεργοποιεί, κάποιες δομές με πρωτοβουλία πιθανότατα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε και ένα παράδειγμα εκεί στο Δήμο Πατρέων. Κοιτάξτε, το να παρεμβαίνουν δημοτικές αρχές ή περιφερειακές αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν ή να εξασφαλιστούν μάλλον κάποιες δομές που θα μπορέσουν να συνδράμουν και αυτές σε μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν από την πανδημία, από τα προβλήματα που γεννά η πανδημία, αυτό καλώς να ορίσει. Αλλά πέρα από τις πρωτοβουλίες τοπικά που μπορεί να παίρνουν και χρειάζονται σε αυτή την κατεύθυνση να παίρνονται, ο βασικός σχεδιασμός και τη βασική βαρύτητα σε ένα σχεδιασμό για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα ζωής για τον πληθυσμό μιας χώρας, τον έχει η κυβέρνηση. Με το τι σχεδιασμό έχει, κρατικό, κεντρικό σχεδιασμό, προκειμένου όχι μόνο στο κομμάτι της υγείας, αλλά και σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από το ζήτημα αυτό, μάλιστα, πέρα από την πρόληψη, όπως είπα πριν, αλλά και την απομόνωση, αν θέλετε. Κοιτάξτε τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μια σειρά από εργαζόμενους οι οποίοι είναι θετικοί.
Πού πηγαίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, και οι υγειονομικοί, να σημειώσουμε εδώ, το ξέχασα, και οι υγειονομικοί, οι οποίοι, αν όχι ένα μέρος νοσεί, κάποιοι είναι θετικοί. Αυτοί οι άνθρωποι πού βρίσκονται, αντί να απομονωθούν σε ιδιαίτερους χώρους, κλείνονται στα σπίτια τους και φυσικά γίνονται μεταδότες, χωρίς οι ίδιοι να το θέλουν, ή μεταδότες ή υπερμεταδότες στην οικογένεια και πάει λέγοντας. Γι' αυτό έχει ξεφύγει. Ή ένας λόγος επιπλέον είναι αυτός που έχει ξεφύγει. Ενώ θα μπορούσαν, μάλιστα, για παράδειγμα, και το λέγαμε και το διεκδικούσαμε και εδώ στην πόλη μας, και όχι μόνο, πανελλαδικά, για παράδειγμα για τους υγειονομικούς, για τους συγγενείς αρρώστων, να υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα διατεθούν προκειμένου να απομονώνονται στα πλαίσια του χρόνου που ορίζεται ως καραντίνα, προκειμένου να μην γίνονται μεταδότες. Αυτά όμως τα ζητήματα, πέρα από την τόπια τοπική πρωτοβουλία, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να πάρθει από ένα Δήμο, από ένα Περιφερειάρχη, θα πρέπει να ήταν και να είναι, κατά τη γνώμη μου, κεντρική, και να διέπεται από έναν μέσα στα πλαίσια ενός κεντρικού κρατικού σχεδιασμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.